Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start με τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Και τη Χρυσάνθη Μινά. Στην Κερκίδα βρισκόταν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρώτος σταθμός του ήταν το Αχίλλειο. Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του, καθώς και οι υπουργοί που τον συνόδευαν, ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ανακτόρου. Στις 11 το πρωί έφτασε στην Κέρκυρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το Αχίλλειο, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους και τον κήπο του μουσείου. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική Κώστας Κρέκας, ενώ τον υποδέχτηκαν οι Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Ρόδικράτης Αγκαροπούλου, καθώς επίσης και ο Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας. Είναι απομίμηση του ίδιου αγάλματος σε μικρότερο μέγεθος και υπήρχε στην πύλα Ερμής που Στον κήπο του μουσείου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχτηκε η Φιλαρμονική Εταιρεία Καστουρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω και πολλά νέα παιδιά, ε. Ο νεότερος ποιος είναι, η νεότερη? Το παιδί από εκεί. Πού το σένα, ρε. Βασιλιά και Ελλάδο. Βασίλη, έλα εδώ, ρε. Πόσα χρόνια είσαι, ρε Βασίλη? Και πόσα χρόνια παίζεις? 1,5. Πολύ καλά. Πρέπει να ρόλο, ε. Βλέπω πολλά νέα παιδιά. Το μέλλον μας. Μπράβο Βασίλη, ευχαριστούμε. Στο τέλος της επίσκεψης του Πρωθυπουργού δόθηκαν αναμνηστικά δώρα από το μουσείο, ενώ η Φιλαρμονική Εταιρεία Καστουρίου του ζήτησαν να γράψει μια αφιέρωση στο δικό τους λεύκομα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε το εξής: μια όμορφη εμπειρία σε ένα μαγευτικό σημείο. Στην αναγκαιότητα της αλληλεγγύης και της οικονομικής στήριξης Ευρώπης καθώς και στα αναπτυξιακά έργα του νησιού, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της σύντομης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Παρόντες ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος. Επίσης συμμετείχαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Παρακάκης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Ρόδικράτης Αγκαροπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας και καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι υπάρχει μια συνάντηση σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της περιφέρειας αλλά και ειδικά της Κέρκυρας. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Περνάνε οι εκλογές και μετά βρισκόμαστε όλοι αντιμέτωποι με τα προβλήματα. Και τα προβλήματα χρειάζονται λύσεις.
και σε επίπεδο περιφέρειας καλή προετοιμασία, κυρίως για να αρπάξουμε τις ευκαιρίες οι οποίες αναμφίβολα θα υπάρχουν την επόμενη προγραμματική περίοδο. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ΕΣΠΑ 21-27, αλλά και στις μεγάλες χρηματοδοτικές δυνατότητες που έχει η χώρα στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια συζήτηση που θα γίνει στα πλαίσια του επόμενου Συμβουλίου, του επόμενου Σαββατοκύριακου, και ελπίζω να ολοκληρωθεί χωρίς να χρειαστεί να ξαναπάρουμε στις Βρυξέλλες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή η Ευρώπη συνολικά να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης των οικονομιών της, ώστε να βγούμε από την κρίση του κορονοϊού όσο το δυνατόν πιο αλόβητη. Θα έχω την ευκαιρία στη συνέχεια να τοποθετηθώ πιο αναλυτικά για τα ζητήματα που αφορούν το νησί στην συζήτηση που θα κάνουμε με τους παραγωγικούς φορείς. Θα ήθελα να επισημάνω μόνο, απαντώντας και στα ζητήματα τα οποία θέσατε, ότι προφανώς η φετινή περίοδος είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη. Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι πάμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε από την περίοδο. Θα το κάνουμε όμως πάντα βάζοντας την ασφάλεια των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων, ειδικά των τουριστικών περιοχών, σε πρώτη προτεραιότητα. Και γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ ότι τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτά έχουν προδιαγραφεί από τους ειδικούς, πρέπει να τηρούνται ακόμα περισσότερο τώρα που αρχίζουμε να υποδεχόμαστε περισσότερους επισκέπτες. Και αυτό θα γίνει βέβαια ακόμα πιο έντονο στην Κέρκυρα και στα Ιόνια, όταν ανοίξουμε στη Μεγάλη Βρετανία από τις 15 Ιουλίου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επισκεπτών. Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε γνωρίσει εξάλλου, μέσα και έγινε μια αναφορά στις υγειονομικές περιφέρειες, ότι έχουμε ενισχύσει πολύ και το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Μάλιστα, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, θα τοποθετήσουμε και έναν καινούριο μοριακό αναλυτή στην Κέρκυρα με δυνατότητα 500 τεστ την ημέρα. Πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να κάνουμε τα δειγματολογικά τεστ, τα οποία χρειαζόμαστε στη μεγαλύτερη πύλη εισόδου των Ιωνίων. Και βέβαια, θα πρέπει όλοι με τη θρησκευτική ευλάβεια να υπηρετήσουμε τις κεντρικές εντολές οι οποίες έχουν δοθεί, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από μια τουριστική περίοδος, η οποία θα είναι ούτως ή αλλιώς πολύ, πολύ δύσκολη. Για τα στήματα της θερμότητας, από όπου κουβέντα, μια και το δείξατε, θέλω να το γνωρίσετε, φαντάζομαι ότι το γνωρίζουν και αρκετές επιχειρήσεις της Κέρκυρας, ότι ήδη έχουν αρχίσει οι εκταμιεύσεις από την επιστρεπτέα αποκαταβολή 2. Ενημερώθηκα από τον αρμόδιο υπουργό, είναι 37 εκατομμύρια αυτό που επιστώθηκαν, έχουν ήδη επιστωθεί μόνο για την Κέρκυρα, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες κυρίως είναι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Μια σημαντική ένεση ρευστότητας, προφανώς δεν είναι όλα τα προβλήματα, αλλά σε συνεννόηση και με τον Υπουργό Ανάπτυξης και με τον Υπουργό Οικονομικών, η στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας. Όπως μεγάλη σημασία για μας έχει και η προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων. Έχουμε δώσει στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου όλες τις δυνατότητες και τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για να μπορέσουν να αναδιατάξουν το προσωπικό τους, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες σχετικά μειωμένου τζίρου. Δεν θέλουμε να απολυθούν άνθρωποι σε τουριστικές περιοχές. Κάνω και τώρα πάλι μια έκκληση και στους ξενοδόχους, μεγάλους, μεσαίους, μικρούς του νησιού να εκμεταλλευτούν αυτά τα εργαλεία, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να ξαναμπούν κανονικά στο Ταμείο Ανεργίας και να ξαναμπούν μετά στην παραγωγική δραστηριότητα το 2021, όταν με το καλό θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Τώρα για τα μεγάλα αναπτυξιακά της Κέρκυρας θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κρατώ τρία πράγματα, απορρίμματα. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια και έχουμε εδώ πέρα και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Γενικό Γραμματέα. Νερό, πολύ, πολύ σημαντικό, πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου τις ανάγκες ίδρυυσης και άρδευσης της Κέρκυρας. Είναι αμαρτία για ένα νησί το οποίο έχει πολύ νερό, δηλαδή δεν λείπουν οι βροχές στην Κέρκυρα, να μην μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά το νερό, πολιτιστική κληρονομιά. Είπα ήδη κάποια πράγματα για το Αχίλιο, θα τα ξαναπώ και στη συνέχεια. Είναι ντροπή εικόνα. Αντίχρησα και την προσωπική μου δέσμευση. Το έργο αυτό το οποίο το σώσαμε την τελευταία στιγμή, κινδύνευε με απένταξη από το κοινωνικό πλαίσιο. Θα το τρέξουμε και θα τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν μπορείσει. Αλλά βέβαια, η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο το Αχίλιο, είναι πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές της πλούσιας ιστορίας της Κέρκυρας που πρέπει να υποστηριχθούν
και να αναλυθούν και νομίζω ότι ο Υπουργός Πολιτισμού έχει μια πολύ καλή άποψη για τα ζητήματα αυτά. Και βέβαια θα κοιτάξουμε και να κλείσουμε αυτό να δούμε και τα ζητήματα της τελέχωσης της περιφέρειας. Ήδη προκυρήσουμε κάποιες θέσεις. Κοιτάξουμε, αναγνωρίζουμε ότι είστε σε αδυναμία και με τον, Υφυπουργό 14 καινούριες προσλήψεις. Κάτι είναι γι' αυτό. Και θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Αλλά θέλω να τονίσω ότι θέλουμε να σας ενισχύσουμε, διότι η υποχρέωση της ορίμανσης των έργων και των μελετών θα είναι σε μεγάλο βαθμό δικιά σας δουλειά. Ναι, θα υπάρχουν πόροι. Μακριά από μένα η έκφραση λεφτά υπάρχουν, παραπέμπει σε άλλες. Υπάρχουν όροι όμως υπό προϋποθέσεις και πόροι οι οποίοι θα πρέπει να ενταχθούν σε μια συνολική αναπτυξιακή φιλοσοφία που είναι αυτή την οποία πρεσβεύει η κυβέρνηση, που την πρεσβεύει και η περιφέρεια, βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, διευκόλυνση του πολίτη, στήριξη επιχειρηματικότητας, κοινωνική αλληλεγγύη. Οι βασικοί άξονες μας είναι δεδομένοι και αδιαπραγμάτευτοι και ξέρω ότι είναι και οι προτεραιότητες της περιφέρειας. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε τα υπόλοιπα λίγο πιο αναλυτικά στη συζήτηση που θα κάνουμε με τις φορείς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στην Κέρκυρα, συναντήθηκε και με τους δημάρχους του νησιού στο ιστορικό δημαρχείο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Λίγο μετά τις 1.30 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ιστορικό δημαρχείο της Κέρκυρας, όπου τον υποδέχτηκε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Μερόπη Ιδραίου. Χρειαζόταν λίγο παραπάνω. Ρε καλό τα κορίτσια. Κορίτσια, τι κάνεις. Κόρη μου και ρωτιά μου. Καλώς ορίσατε. Να πω ότι έχεις το πιο ωραίο γραφείο. Δεν ξέρω, θα το διαπιστώσετε ο ίδιος. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και οι άλλοι τρεις δήμαρχοι, ο δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσης, ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχημάρης και ο δήμαρχος Παξών Σπύρος Βλαχόπουλος, καθώς επίσης και η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Ρόδη Κράτση Τσαγκαροπούλου. Έγινα δήμαρχος για λίγο. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Άδωνης Γεωργιάδης, Χάρης Θεοχάρης, Λίνα Μενδώνη, καθώς επίσης και ο Κωστής Χατζηδάκης. Μεταφέρθηκαν τα πρώτα απορρίμματα στην Κοζάνη. Τα απορρίμματα που μεταφέρθηκαν είναι παραγωγή των τελευταίων ημερών, καθώς βασικός όρος της συμφωνίας με τη διάδημα της Κοζάνης είναι ότι δεν θα δεχθεί παλαιότερα δέματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Start, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Μερόπη Ιδραίου, μαζί με στενούς συνεργάτες της, επέβλεπε προσωπικά την διαδικασία, ώστε σε συνεργασία με την εργολήπτη εταιρεία και την εταιρεία που διαχειρίζεται τον νοματοποιητή, να υπάρξει συντονισμός και η διόρθωση όποιων ατελειών προκύψουν στην εξέλιξη του όλου έργου. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την τουριστική περίοδο, αλλά και προβλήματα τοπικού χαρακτήρα, έθεσαν οι φορείς κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που είχαν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο επιμελητήριο. Στο επιμελητήριο της Κέρκυρας έφτασε λίγο πριν τις 3 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους θεσμικούς αλλά και τους τουριστικούς φορείς του νησιού. Υπήρξαν τοποθετήσεις μεταξύ άλλων από την Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Ρόδη Κράτση Τσαγκαροπούλου, τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Ιδραίου, τον Βουλευτή Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρη Μπιάνκη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας Μπάμπη Βούλγαρη, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τουριστικών Καταλήμματων Κέρκυρας Περικλή και τον πρόεδρο του ΑΟΚΤΑ, Σπύρο Χαλικιόπουλο. Σίγουρα θα έχετε μια πολύ, πολύ οικονομική συζήτηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, από την οποία και εμείς θα κρατήσουμε σημειώσεις, το ότι κάνουμε να είμαστε συνεχώς δίπλα σας, να επικαιροποιούμε τα προγράμματά μας, διότι οι δύσκολες εποχές της οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας, στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, απαιτεί αναθεώρηση και επαναπροσέγγιση των σχεδίων μας και των προγραμμάτων μας. Πέρα από τις υποδομές που είχαμε την ευκαιρία στο Δημαρχείο να μιλήσουμε διεξοδικά,
Δεν μπορώ να μην σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την βαθιά κατανόηση, την στήριξη και την αρκετή συνεργασία για την επίλυση του ζητήματος των απορριμμάτων, το οποίο ήταν το μέγιστο ζήτημα για την υγεία, για τον τουρισμό, για την οικονομία του τόπου μας και στο οποίο δώσατε λύσεις σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα λοιπόν από δικό δίκτυο, ίδρυυση, αποχέτευση, θα πω ότι εδώ στην Κέρκυρα χτυπάει η καρδιά του τουρισμού και του πολιτισμού. Καταρχά, είμαι από την ιδιαίτερη ευτυχία στην προστασία των συμβάτων μα και οι παραγωγικέ τάξει θα αποκτήσουν τα προγράμματα τα οποία ελπίζουμε να εξετάσουμε στο μέλλον. Και εύχομαι σε όλου να είναι εκεί. Τόσο καλό που επιχειρήσω να μείνουμε όρθιοι, να υπάρχουν την επόμενη μέρα και όπω είπε και η κυρία Δήμαρχο, να σχεδιάσουμε τα προβλήματα μεγάλου του τόπου. Γιατί αυτό πρέπει να ξεχνάμε του δρόμου μα, τα σπίτια μα, τι υποδομέ μα, τι τουριστικέ και τι δημόσιε. Αυτέ πρέπει να φτιάξουμε. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Το Ταμείο Ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει αναπτυξιακά, να μην πάει σε κατανόηση, να πάει σε έργα που χρήσουν οι εποχή την επόμενη μέρα. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μα να σα έχουμε κοντά μα, διότι πραγματικά το έχει ανάγκη όλη βέβαια η Ελλάδα και ειδικότερα η Κέρκυρα, η οποία είναι ένας από τους πρώτους προορισμούς στην επαρχία του τουρισμού και η οποία πραγματικά περιμένει σήμερα να ακούσει από όλους σας κάποιες ιδιαίτερα προσεγμένες αποφάσεις για να μπορούμε και εμείς όλοι μαζί να δώσουμε πραγματικά το στίγμα και την επανέναρξη για τον τουρισμό. Οικονομικές συνέπειες όμως και επιπτώσεις του COVID-19 θα μας ταλαιπωρήσουν όχι μόνο για αυτή την χρονιά αλλά και για τα επόμενα δύο χρόνια. Το υπολογίζουμε κατά το 2022 να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ήδη οι tour operators πιέζουν για χαμηλότερες τιμές. Οι ρευστότητες επιχειρήσεις για το 20 και το 21 θα είναι ελάχιστος ανύπαρκτη. Οι προκαταβολές των συμβολέων, όπως ξέρετε, και των νέων κόσμων έχουν παγώσει για το 21. Οι πληρωμές και πληρωμές θα γίνονται βέβαια λίγες εβδομάδες πριν την επανεκκίνηση της σεζόν ή και μετά την άφηξη των εργατών. Δεν θέλουμε τη συσσόρευση των φορολογικών, ασφαλιστικών, δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων για το τέλος της σεζόν. Μια τουριστική σεζόν που δεν θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και να ζήσουμε τις οικογένειές μας μέχρι την έναρξη της επόμενης. Τι θέλουμε. Θέλουμε την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων εκτός τραπεζικού συστήματος, διότι στο τραπεζικό σύστημα το 85% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νησιού μας δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι. Είσαστε σήμερα εδώ στο νησί του τουρισμού, ενός νησιού που ξέρετε τα τελευταία πολλά χρόνια έχει δώσει το μέγιστο στην ελληνική οικονομία. Ήρθε η ώρα λοιπόν και το έχετε καταλάβει, θα είναι όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένες οι τοποθέτησεις μου, ήρθε η ώρα να ανταποδώσετε όλα αυτά που έχει προσφέρει το τουριστικό οι επιχειρηματίες της Κέρκυρας, οι εργαζόμενοι της Κέρκυρας, το σύνολο του νησιού, μια και μιλάμε για πολυκαλλιέργεια, ήρθε η ώρα το επίσημο κράτος της Ελλάδος, το επίσημο κράτος των Αθηνών να ανταποκριθούν και να δώσουν πραγματικά χέρι βοηθείας. Αν χάσουμε τους επιχειρηματίες, χάνουμε την τοπική κοινωνία. Αν χάσουμε τους επιχειρηματίες, χάνουμε τους εργαζομένους. Έχουν αναλάβει πολύ μεγάλες ευθύνες τα τελευταία χρόνια. Κρατήσανε στις πλάτες τους όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου, μέσα από το τουριστικό προϊόν, κρατήσανε ισορροπίες και αρχές και αξίες. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Απευθυνόμενος παραγωγικούς φορείς, ο Πρωθυπουργός έκανε έκκληση να εκμεταλλευτούν τα εργαλεία που τους δόθηκαν από την κυβέρνηση ώστε να στηρίξουν τους εργαζόμενούς τους. Η στήριξη ρευστότητας των επιχειρήσεων ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν αυτήν την περίοδο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας, όπως και πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας και η προστασία των εισοδημάτων των εργαζομένων, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού πρώτα άκουσε όλους τους τουριστικούς και θεσμικούς φορείς του νησιού στο επιμελητήριο, κατά την ομιλία του, ενημέρωσε αρχικά ότι με συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας θα τοποθετήσουν ένα καινούριο μοριακό αναλυτή στην Κέρκυρα, που θα έχει τη δυνατότητα εξέτασης 500 τεστ την ημέρα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων ώστε να καταφέρουν να βιώσουν αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εμάς, όπως και πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει για εμάς η προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων. Έχουμε δώσει στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου όλες τις δυνατότητες και τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για να μπορέσουν να αναδιατάξουν το προσωπικό τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα στα αναπτυξιακά έργα για το θέμα των απορριμμάτων, το νερό αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά
κληρονομιά του νησιού, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως είναι ντροπή η εικόνα που αντίκρισε στο Αχίλιο. Είναι προσωπική μου δέσμευση το έργο αυτό που σώσαμε την τελευταία στιγμή της απένταξής του από το κοινοτικό πλαίσιο. Θα το τρέξουμε και θα τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα, κατέληξε ο Πρωθυπουργός όσον αφορά το Αχίλιο. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ήταν ντροπή αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και σε μεγάλο βαθμό το έχουμε λύσει. Ήταν με την δική μου δέσμευση. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας αρμόδιος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε σήμερα την πρώτη μεταφορά απορριμμάτων, η οποία γίνεται με τελικό αποδέχτη την Κοζάνη. Θα υπάρξουν και άλλοι αποδέχτες, έτσι ώστε να πέσει το κόστος της μεταφοράς. Έλαβα μια επιστολή από το Δήμο Νότιας Κέρκυρας σχετικά με την δυνατότητα ο χώρος της Λευκύμης να περιέλθει στη δικιά του διαχείριση και να γίνουν δύο πράγματα, ένα περιβαλλοντικό πάρκο και ένα σταθμός μεταφόρτωσης. Στο βαθμό που υπάρχει ρητή δέσμευση του Δημάρχου ότι θα γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης, έχω κάνει αποδεκτό αυτό το αίτημα και η πληγή της Λευκύμης οριστικά κλείνει για την Κέρκυρα, διότι ήταν μια υπόθεση η οποία έχει τραυματίσει πολύ. Έρχομαι τώρα σε μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Βρήκα ενδιαφέρον ότι κανείς δεν μίλησε, με εξαίρεση μια παρατήρηση που άκουσα για το πάρκινγκ, δεν μίλησε για το αεροδρόμιο. Είδατε πως κάποια πράγματα τα ξεχνάμε και τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο όταν εμείς είχαμε τότε τολμήσει ως προηγούμενη κυβέρνηση να προχωρήσουμε σε αυτή τη σύμβαση παραχώρησης, ότι θα είχαμε μέχρι το 2021, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα έργα, 14 υπερσύγχρονα αεροδρόμια. Πρέπει να επεκτείνουμε τη τουριστική μας περίοδο. Μόνο ο πολιτισμός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να φέρει κάποιον άνθρωπο στην Κέρκυρα εκτός σεζόν, όταν δεν θα θέλει να έρθει για τον ήλιο και τη θάλασσα. Άρα αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Έχουμε μιλήσει με την Δήμαρχο και με την Υπουργό για το ζήτημα των φορείων και τις σχετικές μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν και θα. Νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό πλαίσιο γιατί αυτό πρέπει να προχωρήσει. Στη Ρόδο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από στην Κέρκυρα. Πρέπει να φτάσουμε στο ίδιο. Καταραίωνα τα σύμβουλα. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό και το επισημαίνω. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο είχε αμεληθεί. Όπως και η στήριξη ιστορικά της παλιάς πόλης. Γιατί σημαίνει να διαχειρίζεσαι ένα τέτοιο πολιτιστικό μνημείο με τα ζητήματα της πολιτιστικής διαχείρισης με μια σκέψη για το Αχίλιο, το οποίο επισκέφθηκα σήμερα το πρωί. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start. Αναλυτικά ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Σπύρο Ζηνιάτη. Από το Βαγγέλη Καποδίστρια και τη Χρυσάνθη Μινά. Καλό σας απόγευμα.